Καλησπέρα. Μαζί θα αναπτύξουμε τώρα το θέμα για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και της προηγούμενης γνώσης. Θα δούμε δηλαδή σε αυτό το θέμα που θα αναπτύξουμε ποιον τρόπο και πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε την προηγούμενη γνώση και τη μη τυπική εκπαίδευση. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στο σχολείο παρέχεται η τυπική εκπαίδευση. Η μη τυπική εκπαίδευση, όπως έχει αυτό θεσμοθετηθεί και έχει γραφτεί στο νόμο 3879 του 2010, είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, βεβαίως εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς επίσης και την γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι η επιχείρηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσα από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, μπορούν αυτές αργότερα να μας βοηθήσουν για να ενισχυθεί η απασχόληση και η κινητικότητα όλων των ατόμων, να μεταφερθούν γνώσεις από τον ένα τομέα της μη τυπικής μάθησης και να αξιοποιηθούν από τον τομέα της τυπικής, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στα άτομα να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι ως γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει συστήσει ότι η εφαρμογή αυτού του νόμου πρέπει να αρχίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και μέχρι το 2018 όλες οι χώρες να αξιοποιήσουν τον νόμο για τις δεξιότητες και ικανότητες της μη τυπικής μάθησης. Η άτυπη μάθηση, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, διότι είναι η μάθηση την οποία παίρνουμε εκτός του τυπικού πλαισίου, εκτός του μη τυπικού πλαισίου, για παράδειγμα, ασχολούμενοι με τα αθλήματα, όταν ασχολούμεθα με τη τηλεόραση και εκπαιδευόμαστε από εκεί με εκπαιδευτικά προγράμματα και ούτε καθεξής, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Συνεπώς, αυτά τα θέματα, επειδή συνδέονται στενά με την διαβίου μάθηση και ιδιαίτερα συνδέονται με την νεολαία, καλό είναι να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε κι εμείς να τα αξιοποιήσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ανάγκης για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης έχουν ασχοληθεί πολλά προγράμματα και πολλά πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό χώρο με κύριο στόχο την δυνατότητα των νέων για εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συνέχιση των σπουδών τους. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Συμβούλιο, σε μια πρόσφατη και σημαντική σύσταση που έγινε στο 2012, είπε το εξής: η τυπική και άτυπη εκπαίδευση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και άρα λοιπόν πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Οι δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες αποκτούνται από την μη τυπική και άτυπη μάθηση, λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να τα δούμε μέσα από διάφορα προγράμματα. Με ποιον τρόπο όμως γίνεται αυτό σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης? Υπάρχουν σε διάφορες χώρες του κόσμου, αξιοποιείται η προηγούμενη γνώση και θα αναφέρω σύντομα διάφορα τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν στις ΗΠΑ, στη Ρωσία και αξιοποιούν την μη τυπική και άτυπη μάθηση. Και ας πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η Ολλανδία, η Σκωτία, το Βέλγιο και άλλες χώρες έχουν αποφασίσει να αξιοποιήσουν αυτή την οδηγία, η οποία εδώ τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική και έχει πλέον λάβει σάρκα και οστά, με το θέμα της αναγνώρισης της προηγούμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης γνώσης ακόμη. Μέσα από διάφορα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα,
και παρατηρητήρια, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Observal, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα παρατηρητήριο, το οποίο τι έκανε, προσπαθούσε να αξιολογήσει και να αποτυπώσει πρακτικές οι οποίες αφορούσαν τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στην ανώτατη εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, εκπαίδευση αμέσως μετά το σχολείο, στην διαβίου εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Ένα άλλο πρόγραμμα πολύ σημαντικό, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή και βοηθάει πάρα πολύ στις σπουδές οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν πρόγραμμα μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, είναι το πρόγραμμα ARPEL, το οποίο τι κάνει, τι στοχεύει. Στοχεύει να αξιοποιήσει προηγούμενη γνώση και εμπειρία πάνω στον τομέα της επιχειρηματικότητας και με τα δύο αυτά στοιχεία προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται άτομα πάνω στην επιχειρηματικότητα. Τι κάνει με αυτό λοιπόν το πρόγραμμα? Άτομα τα οποία είχαν κάποια εμπειρία είτε σε τυπική εκπαίδευση, είτε σε μη τυπική, είτε σε άτυπη εκπαίδευση και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, να τα συγκεντρώσει όλα αυτά, να δημιουργήσει ένα πορτφόλιο και με βάση αυτό το πορτφόλιο γνώσεων να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα να παρακολουθήσουν μέρος ή ολόκληρο το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών πάνω στην επιχειρηματικότητα. Αυτό σε τι βοηθάει? Αυτό βοηθάει σε άτομα τα οποία έχουν πολύ καλές γνώσεις και πολύ μεγάλη εμπειρία, άτυπη ή μη τυπική, πάνω σε ένα τομέα, να τον αξιοποιήσουν και να πάρουν ένα πτυχίο από τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο μετά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για συνέχιση των σπουδών τους ή για διαβίου μάθηση. Τα προγράμματα αυτά δημιουργούν ένα αποθετήριο, καταρχάς, στο οποίο κάποιος μπορεί να αφήσει και να τοποθετήσει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της προηγούμενης γνώσης και εμπειρίας, κατόπιν με ένα υπολογιστικό σύστημα αυτό αναγνωρίζεται και δίνονται οι ανάλογες μονάδες και για την περίπτωση στην οποία χρειάζεται πλέον ανθρώπινους νους και χρειάζεται κάποιος να τα αξιολογήσει, υπάρχει και το πρόγραμμα της... Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει και η δυνατότητα του interview, της προσωπικής δηλαδή συνέντευξης, όπου κάποιος μπορεί να πει διάφορα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να περιγραφούν ή δεν δίνονται να περιγραφούν με τον τρόπο τον οποίο είναι γραμμένο στο σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους νέους, από όλους εσάς, οι οποίοι αύριο μεθαύριο θέλετε να αξιοποιήσετε γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι μια πολύ απλή εμπειρία ενός προγράμματος που αναφέρουμε εδώ. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό χώρο που αξιοποιούν την προηγούμενη γνώση και εμπειρία μέσα από διάφορα προγράμματά τους. Το πρόγραμμα Danube στο University Krems στην Αυστρία, το πανεπιστήμιο αυτό, έχει το ίδιο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Danube Program από την University of Krems και βοηθάει τους φοιτητές οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη ακαδημαϊκό background να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους και μετά από μία interview να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιο προπτυχιακό πρόγραμμα. Αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο του Chester, στο United Kingdom, στο Ηνωμένο Βασίλειο, φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα bachelor ή ένα master πρόγραμμα μέσα από την αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης τους και εμπειρίας. Έτσι, οι φοιτητές με όλο αυτό το φάκελο το οποίο θα παραδώσουν στο Πανεπιστήμιο και ο οποίος θα αξιολογηθεί αργότερα, θα μπορέσουν να
πάρουν έναν τυπικό τίτλο σπουδών. Αντίστοιχα τέτοια προγράμματα υπάρχουν και στη Γαλλία, όπου το University of the Bretagne δίνει πτυχία τυπικής εκπαίδευσης μέχρι και PhD, διδακτορικά δηλαδή, με την δυνατότητα κάποιος να κάνει την, να αξιοποιήσει την προηγούμενη γνώση και εμπειρία που είχε πάνω στον τομέα αυτό. Ας πάμε να δούμε όμως ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα και τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες και διεθνώς ακόμη εφαρμόζουν προγράμματα στα οποία αναγνωρίζουν είτε γνώση και εμπειρία, είτε μόνο εμπειρία, είτε γνώση, είτε οτιδήποτε από όλα αυτά. Γνωρίζουμε ότι χώρες αναγνωρίζουν την τυπική εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μας βοηθάει μέσα από αυτά τα προγράμματα τα οποία δίνει να αναγνωρίσουμε και εμείς τη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και είναι καλό να ωφεληθούμε από αυτό το πλεονέκτημα το οποίο υπάρχει. Και είναι βεβαίως αναγκαίο πια και ως φορείς και ως πανεπιστήμια και ως ΑΕΗ να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το εφαρμόσουμε ως μονάδες πανεπιστημίων, ως ανεξάρτητες μονάδες, την αναγνώριση αυτή, προκειμένου να βοηθήσουμε όλα τα άτομα να το χρησιμοποιήσουν για τη διαβίου μάθηση ή ακόμη να το αξιοποιήσουν στην τυπική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και το πρόγραμμα, όπως το βλέπετε, το ARPEL, μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μέσα από τις ιστοσελίδες του. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.